Στα εγγένεια περιπτέρου εταιρείας ενέργειας παραβρέθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελος. Μάλιστα, ο ίδιος μίλησε για τις ευκαιρίες που ανοίγονται στον τομέα της ενέργειας για τη χώρα μας. Αναφερόμενος στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την οποία χαρακτήρισε την πρώτη μετά από την έξοδο από τα μνημόνια, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι δείχνει τη δυναμική της χώρας μας. Νομίζω ότι η πρώτη έκθεση της Θεσσαλονίκης μετά την έξοδο από το πρόγραμμα σηματοδοτεί την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας σε μια περίοδο που μπορούμε πλέον να ορίζουμε εμείς τα βήματά μας. Προφανώς η μεγαλύτερη έκθεση επισκεψιμότητα την τελευταία 20 ετία σηματοδοτεί και ένα διαφορετικό ρόλο και της Θεσσαλονίκης και της έκθεσης. Με την ελευθερία ίσως και την δημιουργικότητα που μας δίνει έξοδο από το πρόγραμμα και από τα μνημόνια, θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά το σταυροδρόμι και της ενέργειας και των υποδομών και των συγκοινωνιών για την Βαλκανική Χερσόνησο. Ιδιαίτερα οι ενεργειακές επενδύσεις είναι ταυτόχρονα κλιματικά ωφέλιμες αλλά και οικονομικά αποδοτικές. Και θα έλεγα ότι ο ρόλος που έχει η Θεσσαλονίκη στα ενεργειακά δίκτυα μας δίνει και περισσότερη γεωπολιτική δύναμη. Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά το σταυροδρόμι και της ενέργειας και των υποδομών και των συγκοινωνιών για τη Βαλκανική Χερσόνησο. Πρόσθεσε επίσης ότι ενεργειακές επενδύσεις είναι ταυτόχρονα κλιματικά ωφέλιμες αλλά και οικονομικά αποδοτικές. Ενώ, όπως είπε, ο ρόλος που έχει η Θεσσαλονίκη στα ενεργειακά δίκτυα μας δίνει και περισσότερη γεωπολιτική δύναμη. Είδαμε σήμερα με την παρουσία της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας και τα εγγένεια του Αμερικάνικου Περιπτέρου ποιος είναι ο ρόλος της χώρας μας, η μεγάλη σημασία που δίνουν πλέον και οι ΗΠΑ στις επενδύσεις στην Ελλάδα και το ότι θεωρούν τη χώρα μας ένα παράγοντα ασφάλειας και ανάπτυξης και στα Βαλκάνια αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις, να κερδίσουμε την πρόκληση ως χώρα, να δουλέψουμε περισσότερο γιατί η περισσότερη δουλειά σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το στίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Η Ελλάδα να αναβαθμίζεται στο ενεργειακό πεδίο. Άρα χρησιμοποιούμε μια ποικιλία διακρατικών συμφωνιών. Η πρόσφατη την οποία έχουμε δημιουργήσει με την Κύπρο και το Ισραήλ μας δίνει περισσότερη δυναμική. Αν προσθέσετε τον TAP, το IGB και το LNG της Αλεξανδρούπολης σηματοδοτούν, αν θέλετε, την ποικιλία δικτύων. Και θα έλεγα ότι οι περισσότεροι σύμμαχοι δεν είναι απλά μια επιλογή στρατηγική που κάνουν αυτοί για μας, αλλά είναι μια επιλογή που κάνουμε εμείς να είμαστε πιο δυνατοί και έτσι να έχουμε περισσότερους συμμάχους. Από την πλευρά της η εταιρεία αναπτύσσει συνεχώς νέα προϊόντα που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της προς τους καταναλωτές. Στην πόλη αυτή που ξεκινήσαμε πριν 18 χρόνια, εδώ στηρίζουμε, εδώ συνεχίζουμε και φέρνουμε νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες για να αποδείξουμε σε αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν τόσα χρόνια ότι καλά κάνανε και μας εμπιστεύτηκαν. Πέρυσι, όπως και κάθε χρόνο είμαστε εδώ πέρα, στηρίζουμε τη ΔΕΘ. Και αυτά που πέρυσι υποσχεθήκαμε και βάλαμε σαν στόχο, τελοποιήσαμε. Στη διάρκεια της λειτουργίας του περιπτέρου της εταιρείας υπάρχει ένα διαδραστικό παιχνίδι με παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες, το οποίο θα μεταφραστεί σε χρήματα που θα δοθούν σε μια κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχετε και ένα διαδραστικό παιχνίδι στην διάρκεια του περιπτέρου με παραγωγή ουσιαστικά ενέργειας, η οποία από τον καθένα πολίτη, το οποίο θα μεταφραστεί σε λεφτά. Σύντομο χαιρετισμό απίθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Φρεντερίκο Ρέγκολα και ο Ιταλός πρέσβης Λουίτζι Μάρας.